Ο καρκίνος δεν μπορεί να με σταματήσει. Θα συνεχίζω να ονειρεύομαι. Το πάλεψα και νίκησα. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Μας χρειάζουν. Μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε τα ίδια και τις οικογένειές τους. Για να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους στο δικαίωμα στη ζωή. Γιατί ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Γίνε και εσύ κρίκος της δικής μας αλυσίδας. Ο αγώνας της λάμψης για τα παιδιά με κακοήθη νοσήματα είναι καθημερινός. Ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε το έργο της λάμψης. Όλοι εμείς, όλοι μαζί, ενωμένοι. Ελάτε να στηρίξουμε τη λάμψη και να πολεμήσουμε μαζί τον παιδικό καρκίνο για να λάμψει ξανά η ζωή των παιδιών μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Eurochannel, στη φιλόξενη συχνότητα του Eurochannel, στην εκπομπή Υγεία και Ευζήν. Και όπως σας έχουμε μάθει, η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Σήμερα αφιερώνουμε ένα θέμα στο πρώτο μέρος για τα αγαπημένα μας παιδιά. Έχουμε ένα θέμα της οδοντιατρικής. Μιλάμε για την πρόληψη στην οδοντιατρική, η πρόληψη που αφορά παιδιά και εφήβους. Θα ασχοληθούμε ειδικά με το θέμα το τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν για την προληπτική οδοντιατρική. Σίγουρα θα προχωρήσουμε σε θέματα που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες και σε εκείνο το σημείο είναι πολύ συγκεκριμένο με την οδοντίατρο που έχουμε σήμερα μαζί μας να σας ενημερώσουμε πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς και τα παιδιά στο οδοντιατρίο, τι μαθαίνει ένας οδοντίατρος σε ένα παιδί και στους γονείς του όταν υπάρχουν προβλήματα, αλλά σίγουρα και τα καρδιολογικά προβλήματα δεν λείπουν αυτά όταν δεν προσέχουμε τα δόντια μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας θα είναι η Αλεξάνδρα Παναγιωτάκου, οδοντίατρος, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε έναν πλαστικό χειρουργό. Ο πλαστικός χειρουργός θα μας μιλήσει για θεραπείες και διάφορες άλλες βελτιώσεις και εφαρμογές που γίνονται στο πρόσωπο αυτή τη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε εν ώψη του καλοκαιριού που έρχεται, εν ώψη της άνοιξης που έρχεται, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αισθητική του προσώπου μας. Καλούδης Ιωάννης, πλαστικός χειρουργός, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω. Έχει έρθει στο πλατό η οδοντίατρος. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεξάνδρα Παναγιωτάκου. Καλησπέρα, Πολίνα, και από μένα. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην όμορφη εκπομπή σας. Με πολύ χαρά θα ενημερώσω τους τηλεθεατές για θέματα που αφορούν την ειδικότητά μου. Η προληπτική οδοντιατρική είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στην οδοντιατρική, και αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο στηρίζεται στην ενημέρωση και στην επικοινωνία των ασθενών. Όσον αφορά τα παιδιά, πρόληψη σημαίνει ενημέρωση των γονιών πάνω σε θέματα που αφορούν τη στοματική υγεία των παιδιών, έτσι ώστε να προλάβουμε την εκδήλωση φλεγμονών των ούλων και κάποιων βλαβών των σκληρών ιστών, δηλαδή να προλάβουμε την εκδήλωση της τεριδόνας, η οποία καταστρέφει και τα μόνιμα και τα νεογυλά δόντια των παιδιών μας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς στην πρώτη αυτή φάση της ηλικίας των νεογυλών δοντιών και των δοντιών που έρχονται μετά σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί συνεχώς διαμορφώνεται το στόμα και γενικά το παιδί μεγαλώνει, οπότε πάντοτε πρέπει να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε και να έχουμε μια καλή υγεία στα παιδιά μας. Η προληπτική οδοντιατρική σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στο να μην υπάρχει τεριδόνα, να μην υπάρχει ουλίτιδα. Όλα αυτά θα τα πούμε τώρα. Τι εργασίες λοιπόν γίνονται στο στόμα ενός νεαρού μικρού παιδιού και ενός εφήβου προκειμένου να επιτύχουμε μια καλή υγεία? Η προληπτική οδοντιατρική ξεκινάει με την εξέταση του μικρού παιδιού στον οδοντίατρο. Η πρώτη εξέταση πρέπει να γίνεται τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, ώστε να γίνεται μια ενημέρωση στο γονιό πώς πρέπει να φροντίζει τα πρώτα δοντάκια που τώρα ανατέλουν στο στόμα. Και αυτό γίνεται με πολύ απλούς τρόπους. Με μια γαζούλα με την οποία απλά αφαιρούμε την οδοντική πλάκα.
Αφού γίνει η πρώτη αυτή εξέταση, όταν ολοκληρωθεί η εμφάνιση των 20 παιδικών δοντιών, δηλαδή γύρω στα 3 χρόνια, ξεκινάει πάλι ένας δεύτερος κύκλος παρακολούθησης του παιδιού, όπου προσέρχεται με το γονιό στον οδοντίατρο, ελέγχουμε τη στοματική κοιλότητα, βλέπουμε αν υπάρχουν αρχόμενες στεριδόνες και ξεκινάμε κάνοντας γύρω στα 4 έναν καθαρισμό και μία τοπική φθορίωση. Αν θα μου επιτρέψεις, θα ήθελα πάρα πολύ να επισημάνω το ρόλο του φθορείου στην στοματική ακριβώς, υγεία των παιδιών. Ναι, θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια ακριβώς, σχετικά με το φθόριο. Ναι, ναι, το φθόριο είναι ένα πολύτιμο όπλο στον αγώνα κατά της στεριδόνας και αυτό το έχουν αποδείξει μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Από τότε που καθιερώθηκε η χρήση του φθορείου στην οδοντιατρική, περιορίστηκε πάρα πολύ η εμφάνιση της στεριδόνας. Είναι φυσικό στοιχείο, το συναντάμε στο νερό, στα ψάρια, στο τσάι. Είναι απόλυτα ασφαλές, εφόσον χρησιμοποιείται έτσι όπως πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Στο ιατρείο βάζουμε τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα τοπικών φθοριώσεων από μία έως και τρεις φορές το χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ένα παιδί δηλαδή που έχει μηδέν τεριδονικό δείκτη, θα το κάνουμε φθορίωση μία φορά το χρόνο. Αλλά σε ένα παιδί που εντοπίζονται τεριδόνες, μπορούμε να κάνουμε φθορίωση και δύο και τρεις φορές το χρόνο. Εξαρτάται τις ανάγκες, επομένως, του κάθε παιδιού. Ναι. Εκτός από τη φθορίωση, ενημερώνουμε τους γονείς για το πώς θα πρέπει να γίνεται η στοματική υγιεινή του παιδιού, δηλαδή το σωστό βούρτσισμα, με το οποίο απομακρύνεται η μικροβιακή πλάκα. Να σταματήσουμε λίγο εδώ, γιατί πραγματικά με βάση αυτά που είπες τώρα, Αλεξάνδρα, και μιλάμε στον Νικό γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς, και συνεργαζόμαστε. Η συνεισφορά σου στην εκπομπή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ένα καταπληκτικό βίντεο που αφορά τη στοματική υγιεινή. Είναι ένα εκπαιδευτικό βίντεο, πίκου πίκου λέγεται, αφορά τα παιδάκια τα οποία μαθαίνουν να βουρτσίζουν τα δόντια τους. Να το δούμε, να το δουν και οι τηλεθεατές και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Πολύ ωραία. Λα 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 λα. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Αχ, ο ήλιος λάμπει στο γαλάζιο ουρανό. Τα πουλάκια κελαϊδούν. Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκινάει. Ώρα για την πρωινή μου περιποίηση. Έτοιμα! Και τώρα ήρθε η ώρα για τη στοματική υγιεινή. Πρώτα βάζουμε λίγη οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα και ξεκινάμε. Βουρτσίζω τα δοντάκια να είναι καθαρά, πάνω κάτω τα χεράκια, δοντάκια στραφτερά. Βουρτσίζω και τα πίσω, βουρτσίζω κυκλικά, βουρτσίζω τα μπροστά για δοντάκια λαμπερά. Βουρτσίζω τα δοντάκια να είναι καθαρά, πάνω κάτω τα χεράκια, δοντάκια στραφτερά. Βουρτσίζω και τα πίσω, βουρτσίζω κυκλικά, βουρτσίζω τα μπροστά για δοντάκια λαμπερά. Ναι, τώρα μάλιστα, αστραφτερή καθαριότητα. Τα δόντια μας βοηθάνε να κόβουμε και να μασάμε τις τροφές. Επίσης, τα χρειαζόμαστε για να μιλάμε. Όταν γεννιόμαστε, τα δόντια είναι ακόμα κρυμμένα στα ούλα μας. Κάνουν την εμφάνισή τους περίπου στους 6 μήνες της ζωής μας και τα λέμε νεογυλά. Τα μικρά παιδιά έχουν 20 δόντια, αλλά μετά τα νεογυλά πέφτουν για να βγουν τα πιο γερά. Αυτά που θα έχουμε για όλη μας τη ζωή. Φυσικά και δεν είναι όλα τα δόντια ίδια. Έχουμε δόντια για να κόβουμε, δόντια για να μασάμε και να πολτοποιούμε τις τροφές. Όλα τα δόντια έχουν το δικό τους σπουδαίο ρόλο. Γι' αυτό προσεκτικό πλύσιμο δοντιών και πάντα μα πάντα μετά από γλυκά και έτοιμα σνακ. Εσύ πλένεις τα δόντια σου πρωί και βράδυ? Καταλαβαίνω πως μερικές φορές μπορεί να το ξεχάσεις ή να βαρεθείς να τα πλένεις.
Ξέρεις όμως ότι όλες οι τροφές αφήνουν υπολείμματα στα δόντια, ειδικά τα γλυκίσματα. Γιατί υπάρχουν τα μικρά γλυκοτερατάκια, μικρά πλασματάκια που μένουν στα δόντια με σκοπό να τα μαυρίσουν και μετά να τα τρυπήσουν. Είναι τα σοκολατοτερατάκια και ζαχαροτερατάκια, μικρά και ζωηρά. Όμως μην ανησυχείς, μπορούμε να τα πολεμήσουμε και με την οδοντόβουτσα να τα νικήσουμε. Κάποιες φορές τα πλασματάκια είναι και πονηρά. Πάνε και κρύβονται ανάμεσα στα δόντια και η οδοντόβουρτσα δεν μπορεί να τα δει και να τα διώξει. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να κάνουμε συχνά μία επίσκεψη στον οδοντίατρο, ώστε να ξέρουμε ακριβώς αν χρειάζονται κάτι παραπάνω από ένα καλό βούρτσισμα. Ίσως έναν καλό καθαρισμό, οδοντικό νήμα, βουρτσάκι ή ακόμα και ένα σφράγισμα, αν έχει ήδη γίνει κάποια τρυπούλα από τα γλυκοτερατάκια. Πολύ σωστά. Τα δόντια είναι φτιαγμένα για να μας συντροφεύουν σε όλη τη ζωή. Για να τα κρατήσουμε υγιή, χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια για καλή στοματική υγιεινή. Παραμονεύουν πολλοί εχθροί. Ξέρεις ότι υπάρχει πλάκα. Τα υπολείμματα τροφών που δεν φεύγουν με το βούρτσισμα και γίνονται το σπίτι των βακτηριδίων. Είναι σαν μια μεγάλη κολώδη ταινία που αγκαλιάζει τα δόντια. Αν δεν προσέξουμε, η πλάκα γίνεται πέτρα, σκληρή και δεν φεύγει εύκολα. Μια άλλη δύσκολη κατάσταση είναι η τεριδόνα που κάνει τα δόντια να χάνουν αδαμαντίνη και οδοντίνη, δηλαδή το σκληρό μέρος των δοντιών που προστατεύει τη ρίζα τους. Η ρίζα κρατάει τα δόντια στη θέση τους. Μέσα της έχει νευράκια και αγκιάκια που δεν θέλουμε τα γλυκοτερατάκια να προλάβουν να τα φτάσουν. Γι' αυτό θα χαρώ να σας βλέπω μια φορά το χρόνο στο ιατρείο μου για ένα προσεκτικό καθαρισμό με τα εργαλεία, για να είμαστε σίγουροι ότι η πλάκα, η πέτρα και η τεριδόνα δεν έχει θέση στα παιδικά δοντάκια. Να θυμάσαι, ο οδοντίατρος είναι ο καλύτερος φίλος των δοντιών. Δεν θέλει ούτε να τρομάξεις, ούτε να πονέσεις. Μόνο να σε βοηθήσει για να έχεις κι εσύ δοντάκια καθαρά. Ελάτε, πάμε μαζί. Βουρτσίζω τα δοντάκια να είναι καθαρά, πάνω κάτω τα χεράκια, δοντάκια στραφτερά. Βουρτσίζω και τα πίσω, βουρτσίζω κυκλικά, βουρτσίζω τα μπροστά για δοντάκια λαμπερά. Πιο δυνατά! Βουρτσίζω τα δοντάκια να είναι καθαρά, πάνω κάτω τα χεράκια, δοντάκια στραφτερά. Βουρτσίζω και τα πίσω, βουρτσίζω κυκλικά, βουρτσίζω τα μπροστά για δοντάκια λαμπερά. Καλημέρα! Καλημέρα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Νομίζω το βίντεο, Αλεξάνδρη, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ κατατοπιστικό. Θα μου το δώσει να το χρησιμοποιώ και εγώ ακριβώς στο ιατρείο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορούμε μέσα από τέτοιους τρόπους να διδάσκουμε στα παιδιά μας πώς να φροντίζουν τη στοματική τους υγιεινή, και σίγουρα είναι μία διδαχή και για τους γονείς και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τον παππού και τη γιαγιά, για να ξέρουν πώς να φροντίζουν τα παιδιά. Σε ακούμε λοιπόν στη συνέχεια. Είχαμε μία συζήτηση για το φθόριο και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με έναν άλλο τρόπο που χρησιμοποιεί η προληπτική οδοντιατρική, που εφαρμόζεται πολύ τα τελευταία χρόνια, και είναι οι προληπτικές εμφράξεις. Οι προληπτικές εμφράξεις τι είναι? Εμφράξεις ρητίνης, οι οποίες τοποθετούνται στις μασιτικές επιφάνειες των πρώτων μόνιμων γομφίων και αποφράσουν τις σχισμές και τις άβλακες, έτσι ώστε να μην έχουμε κατακράτηση οδοντικής πλάκας και εμφάνιση τεριδόνας. Ναι. Δηλαδή διασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο τους πρώτους μόνιμους γομφίους, οι οποίοι είναι τα πρώτα μόνιμα δόντια που ανατέλουν στο στόμα και είναι πολύ βασικά και για τη μάσηση και για την ανάπτυξη του προσώπου του παιδιού. Άρα θέλουμε να είναι απόλυτα υγιή. Συμφωνώ μαζί σου και μιλάμε για έναν άλλο. Καταρχήν, όταν τα δοντάκια τα πρώτα τα νεογυλά
και ιδίως οι τραπεζίτες, σε σχέση με τα δοντάκια τα οποία μεγαλώνουν σε ένα παιδί το οποίο αρχίζει πλέον να γίνεται έφος, έχουν μια διαφορά. Έχουν περισσότερες γραμμές. Ναι, έχουν πολύ έντονες άβλακες, στις οποίες γίνεται κατακράτηση μικροβιακής πλάκας και αναπτύσσονται τεριδόνες. Ένα άλλο σημείο, εκτός από τις άβλακες και τις σχισμές των μαστικών επιφανειών που γίνεται κατακράτηση μικροβιακής πλάκας, είναι και οι ενδιάμεσες επιφάνειες των δοντιών. Ναι. Που εκεί πρέπει να ξέρουν οι γονείς και των εφήβων και των παιδιών ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται χρήση οδοντικού νήματος. Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζονται οι μεσοδόντιες επιφάνειες των δοντιών, ναι, γιατί υποβόσκουν εκεί πολύ ύπουλες τεριδόνες. Τώρα, όσον αφορά την κάλυψη των οπών και το... Α, εδώ βλέπουμε και τις πρώτες εικόνες, οι οποίες είναι πολύ κατατοπιστικές. Η υγιεινή των δοντιών, ωραία, όμορφα χαμόγελα, καθαρά δοντάκια. Καθαρά δοντάκια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, Πολίνα. Εντάξει, εδώ μεγαλώνουν καινούργια δοντάκια. Μεγαλώνουν, αναπτύσσεται, ναι, η στοματική κυριότητα. Έτσι μαθαίνουν τα παιδάκια. Ένα μωράκι το οποίο κρατάει μία παιδική οδοντόβουρτσα και πειραματίζεται στο βούρτσισμα. Τα πρώτα μόνιμα δόντια στο στόμα. Και εδώ είναι αυτές οι οδοντόβουρτσες, ναι, δακτύλου για νεογυρά. Οι βρεφικές οδοντόβουρτσες, θα μπορούσαμε να, ναι, πούμε. Για τα πρώτα, για πολύ πολύ μικρές ηλικίες, γιατί από τα 2 και μετά μπαίνουμε στην κανονική παιδική οδοντόβουρτσα. Πολύ ωραίες οι εικόνες. Πάρα πολύ ωραίες, πολύ κατατοπιστικές, ναι, πολύ ευχάριστες. Βοηθάει και τα παιδιά πάρα πολλές φορές το να ακούν και να παρακολουθούν, όπως είπαμε, τα βίντεο και τις εικόνες. Ναι. Και σίγουρα η οδοντίατρος ή ο οδοντίατρος στο χώρο του είναι πολύ σημαντικό το πώς θα υποδεχτεί και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί να εγκληματιστεί. Γιατί είπαμε ότι σιγά σιγά θα μιλήσουμε, να μιλήσουμε πρώτα για τα σύλλαντς, η οποία είναι η ρητίνη λεγόμενη, η οποία βοηθάει πάρα, ακριβώς, πολύ τα δοντάκια, γιατί έχουμε πολύ υλικό και να τα πούμε εντάχυστη λίγο αυτά. Να μιλήσω λίγο και για το περιβάλλον του, ακριβώς, οδοντιατρίου. Ναι. Αυτό που είπες, ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το μικρό ασθενή πρέπει να είναι πολύ φιλικός. Εγώ, ας πούμε, στο ιατρείο μου συνεργάζομαι πολύ με παιδοδοντιάτρους. Τα προσεγγίζουμε με πολύ αγάπη. Όταν μπουν τα παιδιά σε ένα σωστό πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, βλέπουμε ότι δεν έχουν τεριδόνες, οπότε πλέον η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι χαρά και παιχνίδι. Είναι μια καθιερωμένη ρουτίνα. Ακριβώς, η οποία... είναι ευχάριστη ρουτίνα. Το παιδί έρχεται ευχάριστα στο ιατρείο, ξέρει ότι οι εργασίες που θα κάνουμε δεν θα είναι επεμβατικές. Ναι. Οι γονείς είναι από δίπλα, ενημερώνονται κάθε φορά για την εξέλιξη της οδοντοφυΐας του παιδιού και για το πώς προχωράει το κομμάτι της στοματικής υγιεινής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα παιδάκια που έρχονται και ξανάρχονται ακολουθώντας τα προληπτικά μας προγράμματα, ναι, παρουσιάζουν όλο και πιο καθαρό στόμα. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Μαθαίνουν, συνειδητοποιούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει το στόμα του καθενός, ναι, και φροντίζουν ώστε να το διατηρούν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ήθελα να θέσω και το θέμα της διατροφής. Πολύ σημαντικό. Πολύ και το σημαντικό θέμα της διατροφής. Στο να έχουμε γερά δόντια και υγιή ούλα. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι λέμε στους γονείς? Αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση ζάχαρης. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό, ναι, τους. Αποφεύγουμε τα μεσογεύματα τα οποία περιέχουν γλυκές και κολλώδεις ουσίες. Δηλαδή, σαν μεσόγευμα προτιμούμε να δώσουμε στο παιδί ένα σπιτικό κέικ, να του δώσουμε ένα φρούτο, ένα μήλο, μία μπανάνα και όχι να του δώσουμε ένα κρουασάν. Αποφεύγουμε τα ζελεδάκια, αποφεύγουμε τα μπισκότα, τα γλυκά, τις καραμέλες, ναι, τα γλυφιτζούρια. Ένα γλυκό φυσικά και θα το φάει ένα παιδί, αλλά θα το φάει μετά από το μεσημεριανό του και ύστερα θα βουρτσίσει τα δόντια του. Ναι. Προσπαθούμε να δίνουμε στα παιδιά μας μια διατροφή πλούσια σε γαλακτοκομικά, γιατί το ασβέστιο συντελεί και στο να έχουμε υγιή δόντια, αλλά και στο να έχουμε μια σωστή και υγιή ανάπτυξη των οστών. Να πίνουν άφθονο νερό. Το νερό βοηθάει στο μηχανικό καθαρισμό των επιφανειών των δοντιών, ναι, πάρα πολύ. Αποφεύγουμε τα αναψυκτικά, να δίνουμε φυσικούς χυμούς στα παιδιά και φυσικά μια ισορροπημένη διατροφή που να περιέχει τους καλούς υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους.
Πολύ σημαντική, όπως είπαμε, είναι και η πρόληψη με όλους τους τρόπους που εφαρμόζουν και τα πρωτόκολλα που υπάρχουν και τα μαθαίνουν και οι γονείς. Ναι. Και τα παιδιά σιγά σιγά από τη μικρή αυτή ηλικία αρχίζουν και προσαρμόζονται και βλέπουν ένα οικείο περιβάλλον το οποίο δεν τους δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Είναι πολύ ευχάριστο. Και είναι ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι ενημερώνονται οι γονείς, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τον εαυτό τους. Και εδώ θα ήθελα να μιλήσω για τις φλεγμονές γενικότερα της στοματικής κοιλότητας, που μπορεί να επηρεάσουν τη γενικότερη υγεία ενός ανθρώπου. Όταν ένας γονιός μαθαίνει πώς να φροντίζει το στόμα του παιδιού του, παίρνει κάποιες συμβουλές και για το δικό του το στόμα. Πουρτσίζει πιο σωστά τα δόντια του. Έτσι δεν έχουμε ουλίτιδες, δεν έχουμε περιοδοντίτιδες, οι οποίες επιβαρύνουν πάρα πολύ και τη γενικότερη υγεία μας, γιατί δημιουργούνται με μια φλεγμονή εστίας μικροβίων στο στόμα, που μπορούν να μεταφερθούν και στον υπόλοιπο και σε άλλα όργανα οργανισμό, του σώματος. Ναι. Ναι, και στο σημείο αυτό πρέπει να συζητήσουμε και ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι πώς πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, γιατί κάποιο σημείο του στόματος, σε ένα παιδάκι, σε έναν ενήλικα, που επιμένει μία φλεγμονή, ναι, η οποία δεν περνάει ούτε με στοματικά διαλύματα ή δημιουργείται από το βούρτσισμα, το πολύ έντονο, είτε από χαλασμένο δόντι, εκεί αρχίζουμε και υποπτευόμαστε ότι αυτό δεν θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και δεν πρέπει Όχι. να το παραμελούμε. Όχι, φλεγμονές οι οποίες επιμένουν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και φυσικά θα πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται άμεσα τον οδοντίατρο για τη θεραπεία αυτών των καταστάσεων, γιατί όπως είπαμε, οι φλεγμονές, ειδικά των ούλων, μπορεί να δημιουργήσουν σε έναν ασθενή που έχει και ένα γενικότερο πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρά θέματα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό και ας επιστήσουμε την προσοχή στους τηλεθεατές και όπως είπαμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής πάντοτε είναι ανοιχτά για τις δικές σας απορίες. Εμείς αν δεν μπορέσουμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε την ώρα που γίνεται η εκπομπή, μαζεύουμε τις κλήσεις και απαντούμε το συντομότερο δυνατό με την κατάλληλη ειδικότητα του τι οδοντίατρου όπως έχουμε τώρα. Και σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε και μία άλλη κατηγορία η οποία προβληματίζει πάρα πολλούς γονείς, είναι τα παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες και αυτά θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση και οι γονείς πρέπει να μάθουν κατά κάποιο τρόπο πώς να συμβουλεύουν και πώς να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά πριν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά με την αποθεραπεία και τις συμβουλές της οδοντιάτρου ή του οδοντίατρου. Ναι, τα παιδιά τα οποία τα αμαία έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα είναι πολλών κατηγοριών. Υπάρχουν κάποια αμαία τα οποία μπορούν να συνεργαστούν, οπότε τα αντιμετωπίζουμε στα δικά μας τα οδοντιατρία, πάντα βέβαια με τη βοήθεια και τη συμβολή του εξειδικευμένου παιδοδοντιάτρου, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο να αντιμετωπίζει τέτοια παιδιά. Άρα είτε αντιμετωπίζουμε στο οδοντιατρείο αυτά που μπορούν να συνεργαστούν, υπάρχουν κάποια παιδιά με αυτιστικά τα οποία δεν συνεργάζονται. Ναι. Οπότε εκεί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των δοντιών τους υπογενική αναισθησία σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Κάποια ομάδα εξειδικευμένων συναδέλφων θα αντιμετωπίσει κάτω από γενική αναισθησία όλα τους τα προβλήματα. Και σίγουρα εγώ θα έλεγα ότι οι παιδιά τα οποία έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, οι γονείς ξέρουν και μπορεί να συνεργάζονται σε μία θεραπεία μαζί με έναν λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ναι, ακριβώς, ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν ο καθένας στο δικό του τον τομέα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι συνολικό και πολύ καλό. Και θα ήθελα να προτείνω κάτι στους γονείς που τα παιδιά τους έχουν κάποια τέτοια προβλήματα. Συνιστούμε πάντα τη χρήση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, που τα διευκολύνει πάρα πολύ στη στοματική τους υγιεινή και κάνει το βούρτσισμα να είναι παιχνιδάκι. Επίσης υπάρχει και μία άλλη πολύ σοβαρή κατηγορία παιδιών, που θα ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια, αν μας επιτρέπει ο χρόνος σου βέβαια. Τα παιδιά τα οποία έχουν καρδιολογικά προβλήματα. Τα παιδιά τα οποία έχουν καρδιολογικά προβλήματα, είτε είναι αυτά εκγενετής είτε επίκτητα, πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής. Γιατί οι φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας μπορεί να οδηγήσουν σε μια πολύ ύπουλη νόσο, την λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, με πολύ σοβαρές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή ακόμα του παιδιού. Άρα ο παιδίατρος, ο παιδοκαρδιολόγος,
Πρέπει από τότε που θα διαπιστωθεί το πρόβλημα να παραπέμψει το γονιό στον οδοντίατρο, ο οποίος θα του δώσει συμβουλές και για τη στοματική του υγιεινή και θα το βάλει σε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα προληπτικό. Αυτά τα παιδιά έχει αποδειχθεί από μελέτες και από έρευνες ότι έχουν πρόβλημα με το στόμα τους, δηλαδή σε σχέση με παιδιά της αντίστοιχης ηλικίας παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό σε ουλίτιδες, σε τεριδόνες, σε αποστήματα. Και γενικότερα σε αυτά τα παιδιά δεν θέλουμε καθόλου μικρόβια στη στοματική κοιλότητα. Γιατί μία παροδική μικροβιεμία που μπορεί να προκληθεί είτε με το βούρτσισμα είτε ακόμα και με τη μάσηση μπορεί να οδηγήσει στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα που λέγαμε. Ναι. Επίσης αυτά τα παιδιά θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση οδοντιατρική, είτε είναι ένας απλός καθαρισμός είτε είναι μία εξαγωγή, να ενημερώνεται ο γενικός οδοντίατρος για το πρόβλημά τους και να έρχεται σε επικοινωνία με τον παιδοκαρδιολόγο, γιατί σε αυτά τα παιδιά πολλές φορές πρέπει να χορηγήσουμε προληπτική αντιβίωση. Ναι, αυτό θα το έλεγα και εγώ, διότι αυτό συνιστάται και στους μεγαλύτερους σε ηλικία, ακριβώς, σε κάποιους, ναι, που έχουν κάποια συνοδά προβλήματα όσον αφορά την υγεία τους και παίρνουν προληπτική αγωγή μια ημέρα πιο μπροστά, Σάντρα. Αυτό είναι εξαρτάται από το από πρόβλημα, το εξαρτάται από το πρόβλημα, περιστατικό. Ναι. Ερχόμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον καρδιολόγο και βγάζουμε το πρόγραμμα της χημειοπροφύλαξης που πρέπει να ακολουθήσει το ναι, παιδί. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα έλεγα και το γνωρίζεις εσύ πάρα πολύ καλά, είναι ότι για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα, είτε παιδιά με αυτισμό, είτε παιδιά υπερκινητικά, όλα αυτά, ακολουθείται μια συγκεκριμένη αγωγή και ένας ιδιαίτερος τρόπος, θα έλεγα, ο οποίος είναι μικρές και συχνές επισκέψεις. Ακριβώς, κάνουν, ναι, οικείο το περιβάλλον. Ακριβώς, ναι, εξατομικευμένα προγράμματα, ναι, προληπτικής οδοντιατρικής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα στο στόμα τους, ναι, επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής τους. Δηλαδή, επηρεάζεται η μάσησή τους, έχουν πόνους, έχουν αποστήματα. Ένα πολύ καλό και εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής θα τα βοηθήσει πάρα πολύ στο να βελτιώσουν την ποιότητα, ναι, της ζωής τους. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε και να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι κατάλληλες ηλικίες και επισκέψεις ξεκινάνε η πρώτη επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο, εφόσον σήμερα το θέμα της συζήτησής μας αφορά παιδιά εφήβους και άτομα που έχουν προβλήματα, παιδιά που έχουν προβλήματα, είναι 6 μηνών ξεκινάνε ενός έτους συνήθως, ναι, για να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση, ναι, να τα πω έτσι λίγο. Ακριβώς, ναι. Ενός έτους, μία πρώτη εκτίμηση της ανατολής των δοντιών, μία πρώτη συμβουλή για το πώς πρέπει να καθαρίζονται τα πρώτα μόνιμα δόντια. Μετά, όταν ολοκληρωθεί η εμφάνιση των παιδικών δοντιών στο στόμα, δηλαδή στα 2 με 3, ελέγχουμε, ναι, αν το παιδί πλέον βουρτσίζει σωστά τα δόντια, το γονιός μάλλον, γιατί ο γονιός αυτή την ηλικία βοηθάει τα δόντια. Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για την ποσότητα της οδοντόκρεμας που πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρή, μικρότερη από έναν κόκο φακής. Βλέπουμε αν υπάρχουν τεριδόνες βρεφικής παιδικής ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τη διατροφή. Επιμένουμε στο βούρτσισμα, όπως είπαμε. Και ύστερα από τα 4 και μετά ξεκινάμε κάνοντας τον πρώτο καθαρισμό και την πρώτη φθορίωση και ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, μετά με βάση το πρόγραμμα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικό που εκπονούμε για το κάθε παιδί, καθορίζουμε τον αριθμό των επισκέψεων που μπορεί να είναι από 1 έως 3 επισκέψεις το χρόνο. Το χρόνο. Πολύ ωραία. Έχουμε ένα βίντεο το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και επειδή ακόμα έχουμε ίσως κάποια λεπτάκια, θα ήθελα να πω ότι υγιή δόντια σημαίνει υγιή καρδιά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν όλοι και ότι τα μισά άτομα άνω των 55 ετών, βλέπουμε εδώ, έχουν κάποια ασθένεια των ούλων οι οποίες σίγουρα οδηγούν σε απώλεια δοντιών όταν αργότερα μεγαλώσουν και αφήσουν το πρόβλημα. Επομένως, πρέπει σαν τελευταίες συμβουλές που θα δώσουμε στους τηλεθεατές και θα κλείσουμε με το βίντεο που πάλι ετοιμάσαμε
και αφορά την οδοντοτσιχλούλα, είναι κάτι πάλι παιδικό, αφορά τα παιδιά και σήμερα γι' αυτό συζητάμε. Δίνουμε λοιπόν, Αλεξάνδρα, τις τελευταίες συμβουλές στους γονείς και στα παιδιά που μας παρακολουθούν σχετικά με το θέμα που έχουμε σήμερα, την προληπτική οδοντιατρική. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η προληπτική οδοντιατρική είναι πραγματικά επένδυση και στη ζωή των παιδιών μας. Και στη ζωή τη δική μας. Οι φλεγμονές των ούλων δεν πρέπει να μένουν χωρίς θεραπεία, γιατί εξελίσσονται, αυτό μιλάμε για τους ενήλικες τώρα, σε βαριές βλάβες που είναι υπεριοδοντίτιδες, ναι, οι οποίες και οδηγούν σε απώλεια δοντιών, αλλά και απειλούν τη γενικότερη υγεία μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η καλή συνεργασία, η επισκέψη στον οδοντίατρο, η ενημέρωση. Ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός, να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας. Ασχολούμαστε πάρα πολύ όλοι στα ιατρεία μας με τη σωστή επικοινωνία, με την ενημέρωση των ασθενών. Θέλουμε να μας ακούν οι ασθενείς μας, να μας εμπιστεύονται. Και υγιές στόμα σημαίνει γερό σώμα για μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη σημερινή αυτή εκπομπή που είχαμε μαζί, για όλες τις συμβουλές που δώσαμε στους τηλεθεατές, και αν υπάρχουν κάποια άλλα συγκεκριμένα σημεία τα οποία πρέπει να μιλήσουν οι τηλεθεατές μαζί σου, όπως λόγω του COVID τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, το τηλέφωνο αναγράφεται και είμαστε στη διάθεσή σας. Φίλοι τηλεθεατές, ας δούμε το βίντεο αυτό το οποίο ετοιμάσαμε εμείς για τα μικρά παιδιά και γιατί όχι και για τους μεγάλους. Όπως είπαμε, αφορά πάλι τον τρόπο που βουρτσίζουμε τα δόντια μας, πώς φροντίζουμε τη στοματική υγιεινή, και σε λίγο θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μετά από το διάλειμμα. Το πρωί όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, η μανούλα με ξυπνάει με το γάλα στο ποτήρι. Μα εγώ θέλω να κάνω κάτι ακόμα, να πλύνω καλά καλά το στόμα. Το πρωί όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, η μανούλα με ξυπνάει με χαμόγελο στα χείλη. Μου δίνει πολλά πολλά φυλάκια και πάμε να πλύνω τα δοντάκια. Κι εγώ λοιπόν πηγαίνω στο μπάνιο με χαρά, την οδόντο βουρτσά κρατώ γερά. Βλέπω την οδόντο κρεμά να με χαιρετά, άπλωσε με στα δοντάκια τραγούδα. Και στον οδόντο γιατρούλη όταν ξαναπάμε, για το ξέπλυμα μόνο αυτόν ρωτάμε. Τα δοντάκια, ρίψε τα γερά παιδάκια. Πάνω κάτω, μέσα έξω, δέκα φορές πρέπει να αντέξω. Για να φύγει η Θεριδόνα, η Ουλίτιδα, η Πέτρα, για να ακούσεις με χαρά, τα δοντάκια είναι γερά. Και το βράδυ όταν έρθει πρώτου να κοιμηθώ, πρέπει να το ξαναθυμηθώ, να πλύνω τα δοντάκια άλλη μια φορά. Οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, σας αγαπώ τρελά.